Καταρχήν υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα εδώ. Το ένα είναι η συμπεριφορά, η αντίδραση της αστυνομίας και κατά πόσο αυτή αντιστοιχεί πρώτον σε αυτό που λέμε επαγγελματική και αξιόπιστη αστυνομία, έτσι, αυτό τι θέλουμε ακριβώς. Και δεύτερον το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος και το βλέπουμε πάρα πολύ από τα μηνύματα τους Ρωμά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού πρέπει να αρχίσω, ενδεχομένως από το δεύτερο, γιατί βλέπω ότι επανέρχεται το ζήτημα. Είναι εντυπωσιακό το τι διαβάζουμε. Πρώτον, δεν είναι ξένοι οι Ρωμά. Έτσι, δεν είναι γηγενείς όσο είμαστε και εμείς, γηγενείς και όλοι μας. Έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ήρθανε πρόσφατα. Οι Ρωμά βρίσκονται στην Βαλκανική Χερσόνησο από τον 11ο αιώνα. Και ο λόγος για τον οποίο έχουν διαφορετική κοινωνική δομή και βρίσκονται σε αυτή τη θέση την οποία είναι ευάλωτη, ας πούμε, είναι ότι πάντα ποτέ δεν είχαν έγκυα ιδιοκτησία, δεν είχαν περιουσία, δεν είχαν κτήματα, δεν είχαν σπίτια. Γιατί είχαν άλλα επαγγέλματα και γιατί πάντα αντιμετωπιζόντουσαν διαφορετικά. Λοιπόν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι κοινωνική μειονότητα, ναι, είναι κοινωνική μειονότητα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι βρίσκονται σε θέση περιθωριοποίησης, φτώχειας κτλ., δεν μπορούν να βγουν εύκολα από αυτό. Και δεν μπορούν να βγουν για πάρα πολλούς λόγους. Και παρά τα προγράμματα που υπάρχουν, προσπάθειες να πάνε στο σχολείο κτλ., αναπαράγεται ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι σκεφτείτε τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά του χωριά. Όταν στο σπίτι σου δεν μπορεί να βοηθήσεις το παιδί να ανταποκριθεί στο σχολείο, έτσι, δεν είναι εύκολο να καταφέρει να τελειώσει ένα σχολείο, να κάνει μια άλλη δουλειά στην οποία τους Ρωμά, ας πούμε, δεν θα τους πάρουν. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, εκτός του ότι ζουν μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν θα τους προσλάβει κανείς. Έτσι, δηλαδή και να είναι κάποιος που έχει καταφέρει να τελειώσει σχολείο, υπάρχει τέτοιος κοινωνικός ρατσισμός. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθεί κανείς στη μικροπαραβατικότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, αυτές οι συνθήκες στις οποίες ζουν δεν τις έχουν επιλέξει, ακούμε πάρα πολλά τέτοια, είναι πολύ αστεία αυτά τα πράγματα. Κανένας δεν θέλει να ζει σε άθλιες συνθήκες, χωρίς νερό και χωρίς τις βασικές ας πούμε ανέσεις που μπορεί να έχει ένα κανονικό σπίτι. Λοιπόν, δεν έχουν περιουσία, δεν έχουν λεφτά, δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα, δεν έχουν εκπαίδευση. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλο και πολύ σύνθετο αυτό το ζήτημα. Είναι σύνθετο, θέλω να σας... Αλλά να πάμε στην ουσία, έτσι, ένας μικροπαραβάτης, γιατί περί αυτού πρόκειται, που δεν πληρώνει 20 ευρώ βενζίνη. Λοιπόν, δεν τον κυνηγάσανε, είναι ο Αλ Καπόνε, έτσι. Ούτε μπορεί ένα πτέσμα να τιμωρείται με θάνατο. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει να στην νομική και στην δικαιοσύνη υπάρχει αρχή της αναλογικότητας. Όταν έχουμε ένα έγκλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι, υπάρχουν οι αντίστοιχες ποινές. Όταν είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, έχεις από αυτή η παράβαση, ας πούμε, θα μπορούσε να μην ούτε καν εκδικαστεί. Έτσι, θα μπορούσε να χαριστεί σε περίπτωση που κάποιος είναι 16 χρονών και μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι ευτελές. Λοιπόν, υπάρχει όμως εντολή να γίνεται καταδίωξη ομάδων. Μάλιστα, ο Θεοδωρικάκος το έχει ζητήσει ευθέως στο παρελθόν, να γίνεται καταδίωξη των ομάδων, λέει, που έχουν τάσει στην παραβατικότητα ότι δεν εννοεί εθνοτικές ομάδες, εννοεί των ομάδων οι οποίες έχουν τάσει ή έχουν σταθερή σχέση με
με παραβάσεις, με εγκλήματα, με παρανομία κτλ. Ειλικρινά, κυρία Σκουλαρίκη, ειδικά για τον 16χρονο, γιατί για μένα το θέμα δεν είναι η παραβατικότητα του οποιοδήποτε, που είναι άλλη τάξη θέμα, αλλά είναι του πώς με παραβατικότητα το ίδιο το κράτος αντιμετωπίζει τελικώς. Καταρχάς, να διαχωρίσουμε δύο ζητήματα. Είναι άλλο θέμα η καταγραφή παραβατικότητας και από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Έχω εδώ βροχή μηνυμάτων. Μου γράφουν για τον καταβλισμό στη Φλόρινα πριν 15 χρόνια που επενέβη δημιουργία των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη και διέλυσαν τον καταβλισμό, διότι είχε όχι μόνο γκαιτοποιήσει την περιοχή, αλλά είχε μεταφέρει το πρόβλημα μέσα στο ίδιο το κέντρο της Φλόρινας. Μου γράφουν εδώ. Δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι το είπε νυχτή κατάλλωστε. Παραβατικότητα υπάρχει και όσο γκαιτοποιείται γίνεται, γίνεται μια εκρηκτική ύλη. Είναι άλλο όμως θέμα αυτό. Μισό λεπτό. Και είναι άλλο θέμα να συζητήσουμε καταρχάς για τα όρια, το είπατε με την αρχή της αναλογικότητας, και όχι μόνο θα πρόσθετα εγώ. Εγώ δεν έχω δει, τουλάχιστον στην ελληνική δημοκρατία, νομοθεσία που να λέει ότι σηκώνεις σε μια καταδίωξη και πυροβολείς τον άλλον. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι, οι κανόνες εμπλοκής έχουν να κάνουν με το ακριβώς πάλι με την αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, για να βγάλει πιστόλι ο αστυνομικός και να πυροβολήσει, πρέπει να έχει δεχτεί πυροβολισμό ή να απειλείται άμεσα η ζωή του. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Άρα, ο αστυνομικός έδρασε και άλλη μια φορά, γιατί το ίδιο είχε γίνει και με το Σαμπάνι, και το ίδιο είχε γίνει και με τον Γρηγορόπουλο. Έδρασαν παρανόμως και έδρασαν χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα και χωρίς να απειλείται η ζωή τους. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι όμως, ότι βλέπουμε ότι δυσκολεύεται η κοινωνία να αποδεχθεί ότι δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Έτσι, έχουμε έναν αστυνομικό ο οποίος δρά έξω τους κανόνες. Τιμωρείται σπανίως, έως ποτέ. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα επαγγελματισμού. Και υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί η αστυνομία να είναι ανεξέλεγκτη και να είναι εκτός κανόνων, γιατί αυτό νομίζουν όλοι ότι τώρα αφορά αυτό που λένε ένα γυφτάκι. Ένα γυφτάκι, ναι. Την επόμενη μέρα θα αφορά το δικό τους παιδί, όπως αφορούσε το Γρηγορόπουλο, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν ένα παιδί το οποίο ερχόταν από τα Βόρεια Προάστια, από καλή οικογένεια και πήγαινε στο Μωραΐτη. Λοιπόν, δεν ήταν ένα παιδί ο οποίος ούτε αλήτης ήταν ούτε τίποτα. Είχαν πάει στα Εξάρια όπως πάει όλη η νεολαία, γιατί εκεί είναι τα φροντιστήρια και γιατί εκεί πάνε οι νέοι. Λοιπόν, δεν σημαίνει λοιπόν ότι αναλόγως εμείς είμαστε ασφαλείς, γιατί δεν ανήκουμε σε τέτοιες ομάδες, έτσι νομίζουν, γιατί αυτό αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Φαντάζομαι, και σπέβδω να το πω για ακροατές, δεν υπονοείται ότι μία πράξη ποινικά κολάσιμη πρέπει να μένει ατιμώρητη. Όχι βέβαια. Είναι τελείως, είναι άλλη τάξη μεγέθους η ερώτηση. Και ναι, η δικαιοσύνη έχει, υπάρχουν ποινές συγκεκριμένες. Και αυτές πρέπει να εφαρμόζεται. Κανόνες αστυνομίας είναι ότι οφείλει να συλλάβει το ληστή, τον παράνομο, τον παραβάτη και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι κράτος δικαίου στη δημοκρατία. Εμείς δεν έχουμε αστυνομία δημοκρατικού κράτους. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο αυθαιρετεί συνεχώς. Και δεν τα λέω εγώ. Υπάρχουν εκθέσεις οι οποίες τα έχουν καταγράψει όλα αυτά και δεν είναι, ξέρετε, μια μόνιμη κατάσταση. Πάντα υπήρχαν ζητήματα και πάντα γινόταν προσπάθεια και επαγγελματισμού και εξυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της αστυνομίας. Και όταν λέω πάντα, εννοώ μετά το 81 κυρίως. Έτσι. Κυρία Σκουλαρίκη, υπάρχει ένα γεγονός και ένα αναιρούμενο γεγονός. Τι θέλω να πω, δηλαδή, για 20 ευρώ εδώ ξεκινάει μια καταδίωξη μέχρι τέλους και οι εξηγήσεις που δίνονται, είναι και αυτό ένα θέμα, οι εξηγήσεις που δίνονται και αναπαράγονται στην αρχή είναι άλλα ντάλα μέχρι να φτάσουμε στο γεγονός. Και 10 μέρες πίσω, ένας άλλος αστυνομικός που καλείται για ίδιο συμβάν με μια οικογένεια, βγάζει από την τσέπη του και πληρώνει. Εγώ θέλω να το πω. Και πληρώνει και λέει: εγώ δεν κάνω καμία καταδίωξη και δεν συλλαμβάνω κανέναν. Δεν έχουν, δεν δύναται. Θα μου πείτε, είναι τελείως διαφορετικά περιστατικά. Το λέω γιατί στο άλλο. Δεν είναι, να σας πω κάτι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως έχει διαφορά προσωπική η κοινωνική ευαισθησία του καθενός. Έτσι είναι και θεματό μου. Γιατί και ο άλλος αστυνομικός που πλήρωσε από την τσέπη του
Πάλι δεν ακολούσε κάποιο κανόνα, έτσι. Το έκανε από ευαισθησία. Με βάση το τυπικό παράβαση έκανε καθήκοντος. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι, το ερώτημα είναι, είναι θέμα πρώτον διαφοράς προσωπικότητας, αξιών κτλ. Απ' την άλλη όμως δεν ξέρουμε κι εμείς αν ο ίδιος αστυνομικός θα το έκανε απέναντι σε ένα Ρωμά. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια προκατάληψη. Τεράστια. Δεν μπορεί δηλαδή επειδή κάποιοι ακόμα και. Βεβαίως υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, βεβαίως υπάρχουν ναρκωτικά. Οπουδήποτε υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, και βεβαίως πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέρημνα και τιμωρία και οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, επειδή όλη η Ρωμά, ας πούμε, η πλειοψηφία μπορεί να παραβαίνει κάποιους νόμους, οι οποίοι δεν είναι και πάρα πολύ σοβαροί μπροστά σε άλλους νόμους που παραβαίνουν άλλοι και άλλοι. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω. Να τιμωρείται ένα 16χρονο παιδί συγκεκριμένο με θάνατο. Δεν υπάρχει καταρχήν συλλογική ευθύνη στη δημοκρατία. Αυτά τα κάνανε Ναζί. Έτσι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο, έκανε μια συγκεκριμένη παράβαση και δικάζεται για αυτήν ακριβώς με συγκεκριμένους πώς το λένε, με ποινές οι οποίες έχουν όρια. Λέει, ξέρω εγώ, άμα κλέψεις 20 ευρώ, τιμωρείσαι με 3 μήνες φυλάκιση ή αντίστοιχα χρήματα. Άμα έχεις χτυπήσει άνθρωπο, τιμωρείσαι με 3 χρόνια. Έτσι, άμα έχεις σκοτώσει, είναι 25. Λοιπόν, δεν είναι ό,τι να είναι, όποιος να είναι, βγάζει ένα πιστόλι, λες και μέσα στο Far West. Κρατώ λοιπόν, και θέλω να επανέλθω σε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να έχουμε κανόνες δικαίου και δημοκρατία χωρίς, με τέτοια αυθαιρεσία στη συμπεριφορά των σωμάτων ασφαλείας. Και σας λέω και πάλι, πήγα πρόσφατα πάλι στην αστυνομία. Ήταν ένας εξαιρετικός αστυνομικός. Τα γραφεία είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι αξιολογότατοι και σοβαρότατοι άνθρωποι. Και δεν, ούτε αυτοί φταίνε να υφίστανται πραγματικά τη συμπεριφορά αυτή, η οποία, προσέξτε, δεν είναι τυχαία και δεν είναι μεμονωμένη. Έχει να κάνει πρώτον με τις ομάδες των σωμάτων ασφαλείας που βρίσκονται στο δρόμο. Πολύ συχνά είναι ειδικοί φρουροί, δεν είναι αυτοί που τελειώσανε το πανεπιστήμιο και τις σχολές. Δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένοι, είναι όπως αυτοί που έρχονται στα πανεπιστήμια και κάνουν, πραγματικά αρχίζουν και παίζουν πιστολίδι και ξύλο με τους φοιτητές, λες και βρίσκονται στο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιτελούν το καθήκον για το οποίο τους έχει ορίσει η πολιτεία. Και πρέπει επιτέλους να τιμωρείται αυτό. Και πρέπει κάποτε να μπουν κανόνες, γιατί υπάρχει πολιτική ευθύνη. Και η πολιτική ευθύνη έχει να κάνει με τις οδηγίες που δέχονται. Θυμίζω ότι είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια εκδημοκρατισμού με όλα τα προβλήματα που υπήρχε τη δεκαετία του 80 και με όλες τις παρεκτροπές, κάποιες που γίνανε, ας πούμε, και τότε. Και έρχεται το 1990 ο πατέρας του νυν πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και απευθύνεται στα σώματα ασφαλείας και τους λέει: το κράτος είστε εσείς. Και έχουμε για 3 χρόνια μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Όπου μέσα σε αυτά η αυθαιρεσία ο αυταρχισμός και οι παρεκτροπές, ας πούμε να το πω έτσι, η βία των σωμάτων ασφαλείας εκτινάσεται. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία αυτά. Παίρνουν γραμμή από την ηγεσία. Και όταν λέω παίρνουν γραμμή, εννοώ ότι αν η ηγεσία δεν το έχει κάνει, πρέπει να βάλει τα όρια εκεί που πρέπει. Και να πει αυτά δεν θα γίνουν ανεκτά. Και πρέπει να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση. Να φύγω, ναι, από αυτό το κομμάτι, να πάω στο άλλο, γιατί έχω πολλά μηνύματα, το είπατε κι εσείς, παίρνει τη παραβατικότητα στον Ρωμά, των γύφτων όπως λένε, να τα λέμε όπως τα λένε ο κόσμος. Και όχι, εμένα δεν μου αρέσουν οι εκφράσεις. Γύφτους τους λένε. Η Ρωμά είναι μια διεθνής ορολογία, εντάξει, όμως εδώ όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος θέλω να το πω. Να σας πω κάτι, ναι, στην επιστήμη και στην κοινωνιολογία, εγώ είμαι κοινωνιολόγος, ναι, ναι, δεχόμαστε τους όρους με τους οποίους αυτοπροσδιορίζονται οι άνθρωποι. Αλλού, ξέρετε, στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, κάποιοι ονομάζονται γύφτη. Ναι, σωστά. Θέλουν να λέγονται γύφτη. Άλλοι λέγονται τσιγκάνοι. Άλλοι λέγονται Ρωμά. Λοιπόν, αυτό δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει τη φόρτιση δίνει σε αυτά τα ονόματα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κυρία, ναι, Σκουλαρίκη. Ναι. Η γκετοποίηση είναι από τους έξω προς τα μέσα, αλλά είναι και από τους μέσα προς τους έξω. Το βλέπετε όσο περνούν τα χρόνια και βλέπετε ότι και μέσα στα γκέτο υπάρχουν γκέτο.
Αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι αυτόματο. Δηλαδή γίνεται αυτόματα. Από τη στιγμή που είσαι περιθωριοποιημένη ομάδα, υπάρχει, αυτό αναπαράγεται μέσα στο εσωτερικό. Δηλαδή πώς να εμπιστευτούν αυτοί τους άλλους, πώς να ανοιχτούν, πού να πάνε, να φύγουν, να πάνε να ζήσουν αλλού, κανένας δεν τους θέλει. Να πάνε σε δουλειές, δεν τους παίρνουν. Αναγκάζονται λοιπόν να κάνουν, να αναπαράγεται αυτή η διαδικασία γετοποίησης και αποκλεισμού. Και όταν, ας πούμε, δεν έχεις νόμιμη δουλειά, δεν έχεις περιουσία, δεν έχεις κτήματα να καλλιεργήσεις, δεν έχεις τίποτα, έτσι, η τάση για μικροπαραβατικότητα προφανώς είναι η μόνη διέξοδος. Λοιπόν, δεν το λέω για να συγχωρήσω κάποιους. Εννοώ ότι αυτό θέλει μια τεράστια κοινωνική παρέμβαση. Η οποία πρέπει να πω ότι γίνονται, ξέρετε, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι τελείως αποτυχημένα. Και τα οποία, ξέρετε, τι κάνουν, τους μαθαίνουν πράγματα τα οποία τους είναι άχρηστα. Τα έχω ζήσει από κοντά, γιατί είχα ζήσει στα Βαλκάνια σε κάποιες αντίστοιχες καταστάσεις. Ξέρω εγώ, τους μαθαίναμε επικοινωνιακές δεξιότητες, λες και αυτό τους λείπει. Ή ξέρω εγώ, πήγαιναν τα λεφτά στην οργάνωση και τις κοινωνικές. Τα άτομα που δουλεύανε στα προγράμματα και πήγαιναν ελάχιστα στις κοινότητες. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι αυτός που σκοτώθηκε. Μάλλον είναι γιατί αν δεν ήταν ομάδα θα τον είχαν σκοτώσει. Αλλά επανερχόμαστε συνέχεια και να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει μία κατηγορία Ρωμά. Δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση. Ευτυχώς. Υπάρχουν εγκατεστημένοι στην Αθήνα που έχουν τα μαγαζάκια τους, τα σπίτια τους, τις ανέσεις τους, είναι μια χαρά. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν έρθει πρόσφατα και είναι μετανάστες. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μετακινούνται και κάνουν αγροτικές εργασίες. Εμείς εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε ένα καταβλισμό, ο οποίος πάλι είναι σε φτώχεια, χωρίς τίποτα, χωρίς νερό τρεχούμενο, χωρίς όλα αυτά, αλλά δεν είναι δραματική η κατάσταση. Οι άνθρωποι δουλεύουν στα χωράφια, μαζεύουν πορτοκάλια. Δεν είναι δραματική η κατάσταση. Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή και να ακούσετε. Σε όσα λέτε, εγώ απλά θέλω να συμπεριλάβετε, γιατί εδώ διαβάζω ότι είναι μια ομάδα που κάνει ληστείες, που κάνει δολοφονίες, που κάνει βιασμούς. Μου στέλνει όμως και ο φίλος ο Αργύρης, για ρωτήστε, λέει, την κυρία καθηγήτρια για το βιασμό του ΑΜΕ από ρασοφόρο θείο, να βγει να μιλήσει και ο Μητροπολίτης Χανίων για το τι έκανε για να προλάβει τέτοια περιστατικά, για να μην τα βάζουμε με τους Ρωμά μόνο. Όμως εδώ μου λένε, δεν πάνε σχολείο. Γιατί να τους προσλάβει κάποιος για να χάσει το μαγαζί του, τους δίνει, λέει, η κυρία Σκουλαρίκη τα κλειδιά του σπιτιού τους. Τις έχουν επιλέξει και στην Αγία Βαρβάρα, αυτοί που έχουν πολύ χρήμα, έχουν ακριβά αυτοκίνητα και κοιμούνται κάτω άπλητοι. Τι προσπαθεί τώρα, λέει, η κυρία Σκουλαρίκη να αντιστρέψει. Αυτά είναι, έχουν πάει και έχουν δει τέτοια πράγματα. Αυτά είναι απίθανα στερεότυπα τα οποία κυκλοφορούν και δεν έχουν καμία σχέση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ανθρώπους που είναι σε σπίτια και ζουν, τους ξέρω προσωπικά. Λοιπόν, μια χαρά ζουν. Υπάρχουν χωριά στην Ελλάδα από Ρωμά οι οποίοι είναι πεντακάθαρα και μια ζωή σκουπίζανε και είχαν τα λουλούδια τους και ήταν ας πούμε στο κατσίβελι του Δημοτήχου, στους οποίους τους πήρανε από εκείνη τη γειτονιά που ήταν στο κάστρο από κάτω για να χτίσουν τις ωραίες βίλες και τους πήγανε σε γκέτο έξω από την πόλη. Λοιπόν, μη μου λέτε τώρα, οι συνθήκες κάνουν τον άνθρωπο και όχι το αντίθετο. Να πω κάτι γιατί πραγματικά έχει σημασία. Τα παιδιά πάνε σχολείο. Πάνε, εγώ εδώ στο σχολείο της γειτονιάς μου, στο Ρέφι, στο Τζεσμέ που μένω. Λοιπόν, πάνε σχολείο. Τα άλλα παιδιά δεν τους θέλουν. Οι γονείς φωνάζουν. Μετά αρχίζουν, ξέρετε, υπάρχει αυτή η τάση να παντρεύονται πάρα πολύ νωρίς, να βγαίνουν στη δουλειά πάρα πολύ νωρίς. Γιατί δεν έχουν να ζήσουν. Οπότε σταματάνε και πρέπει να πάνε σχολείο γιατί πρέπει να πάνε να μαζέψουν ελιές. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί θεσμικά. Δεν επιλέγει κανείς να είναι φτωχός και σε άθλια κατάσταση. Σας λέω και πάλι, αναπαράγεται. Αλλά όπως τα λένε, κάποιος το έγραψε πολύ σωστά. Κοιτάξτε, στην αρχή, όταν κάποια στιγμή είχε γίνει ένας γιοβιασμοί οι οποίοι είχαν γίνει από μετανάστες, φώναζαν όλοι. Έτσι, ότι φταίγαν οι μετανάστες. Μετά άρχισαν να βγαίνουν όλα αυτά στη χώρα και να βλέπουμε ότι δεν έχει να κάνει με το πού κατάγεσαι και ποιος είσαι.
είναι από όλα τα κοινωνικά στρώματα δυστυχώς. Εγκλήματα, κακοποίηση, βιασμοί ανηλίκων από ανθρώπους οι οποίοι είναι από Έλληνες, παπάδες, δάσκαλοι, τα πάντα. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, δυστυχώς, δεν έχει να κάνει. Και αυτά που βλέπουμε είναι τερατώδη, πραγματικά. Και έχουν αυξηθεί, δυστυχώς. Το ένα ζήτημα, επειδή το λένε, το ένα ζήτημα είναι μήπως φταίει το ότι πλέον καταγγέλλονται πιο πολύ. Και ισχύει αυτό. Σε ένα βαθμό φταίει αυτό. Και σε άλλο βαθμό όμως φταίει ότι πράγματι έχουν αυξηθεί αυτές οι συμπεριφορές, η κακοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Η Ελένη μου λέει εδώ, χάνουμε νομίζω το νόημα. Το ουσιαστικό ερώτημα για μένα είναι γιατί κάποιος σημαδεύει και πυροβολεί εμψυχρό και πισόπλατα. Είναι άνευ σημασία σε ποια κατηγορία ανήκει αυτός που δέχεται τη σφαίρα. Εκτός αν για αυτόν που πυροβολεί είναι κριτήριο. Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς όπως το λέει η κυρία. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι ότι πυροβόλησε τυχαία, όπως και το σαμπάνι. Δεν τους πυροβόλησαν τυχαία. Ξέραν ότι είναι Ρωμά. Αλλιώς δεν θα βγάζαν όπλο. Δηλαδή, σπάνια θα βγάζαν όπλο να σκοτώσουν έναν άλλον άνθρωπο άσχετο. Ξέραν ότι είναι Ρωμά. Λοιπόν, και το ο συγκεκριμένος εδώ χτες ο αστυνομικός αυτός βρισκόταν στο βενζινάδικο και είδε τι είχε γίνει. Λοιπόν, και είδε προφανώς και πόσο χρονών ότι ήταν ένα πιτσιρικάκι. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι λέει τώρα ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα και δεν ξέρω τι. Αυτά ίδια λέγε και τα ίδια λέγανε και για τον Γρηγορόπουλο. Λέει εδώ ο Πέτρος, να σας εξητάρω λίγο. Ναι. Λοιπόν, διαφωνώ με την αγαπητή κοινωνιολόγο και εξηγώ το λόγο. Έγιναν επανειλημμένα σήματα για να σταματήσει ο νεαρός, αλλά τα αγνόησε όπως λέει η αστυνομία. Έχω οικογένεια. Αν ήμουν σε ένα φανάρι, περνούσα με πράσινο και μας σκότωνε, τι θα λέγαμε, τι κακή που είναι η αστυνομία που δεν τον έπιασε και τον άφησε να ξεφύγει. Το θέμα λοιπόν εξαρτάται από πού θα το δεις. Δεν αξίζει να πεθάνει κάποιος για όποιο και αν είναι το ποσό, αλλά δεν μπορούν να ζουν και οι μειονότητες σαν καρτέλ. Στην Αττική οι Ρωμά έχουν αυτοκίνητα πολυτελείας, όπλα και πολλά άλλα. Μια επίσκεψη στο Ζεφύρι λέει θα σας πείσει. Ναι, και μια επίσκεψη στα Ζωνιανά θα σας πείσει. Θέλω να πω, οποιοδήποτε ασχολείται δυστυχώς, οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ανεξαρτήτως καταγωγής έχει τάση να κάποιοι μέλη του πολλά ασχολούνται με όπλα και ναρκωτικά, εκεί καταλήγουμε. Δεν έχει να κάνει με την καταγωγή δυστυχώς. Λοιπόν, το θέμα είναι, λοιπόν, για να πω αυτό που είπε, γιατί έχει σημασία. Στους κανόνες εμπλοκής υπάρχει και το εξής, ότι δεν καταδιώκεις μέσα στην πόλη αν δεν είναι πάρα πολύ σοβαρός ο λόγος. Δηλαδή, όντως πρέπει να τον αφήσεις να φύγει ή να πυροβολείς πράγματα τα λάστιχα. Αυτό. Αλλά για 20 ευρώ δεν κάνεις καταδίωξη αστυνομική μέσα στην πόλη, γιατί ακριβώς κινδυνεύουν οι άλλοι. Και υπάρχουν όλα αυτά, ξέρετε, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε κάτι. Μέσα στους κανόνες της αστυνομίας υπάρχουν, δεν εφαρμόστηκαν. Και αυτό είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Αν εφαρμαζόντουσαν όλοι οι κανόνες που προβλέπονται από τον κώδικα της αστυνομίας, δεν θα συζητάγαμε κάτι. Αλλά εδώ μιλάμε για την επαγγελματική συμπεριφορά, η οποία οδηγεί σε φόνο. Σε έναν άνθρωπο νεκρό, 16 χρονών. Το από πού κατάγεται δεν έχει σημασία. Είναι κανόνας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η κάθε παράβαση έχει την ποινή της. Αν σε πιάσουν για ναρκωτικά, πας πολλά χρόνια φυλακή. Αν σε πιάσουν για 20 ευρώ βενζίνη, πας ούτε 3 μήνες. Λοιπόν, δεν σε σκοτώνουν. Τελεία. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Δεν υπάρχει θανατική ποινή και μάλιστα για 20 ευρώ. Οποιοδήποτε εγκληματίας και ο χειρότερος αντί να συλληφθεί δολοφονείται, είναι πρόβλημα της αστυνομίας και των αρχών ασφαλείας. Δεν προβλέπεται. Θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, όχι να σκοτωθεί. Κυρία Σκουλαρίκη, σας ευχαριστώ. Δεν είναι εύκολη συζήτηση, αλλά σηκώνει και πολύ. Και πολλά άλλα. Το ζήτημα σας λέω και πάλι. Πολύ συζήτηση. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι και δεν πρέπει να υπάρχουν εμένα άλλα. Εφαρμόστηκε ο κανόνας αστυνομίας? Όχι. Τελεία. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Δεν έχουν σημασία όλα τα άλλα. Το σημασία έχει ότι θα τιμωρηθεί αυτός ο αστυνομικός τελικά ή θα πάρει τα 600 ευρώ μπόνους και θα είναι και ευχαριστημένος.
Εγώ θέλω να σας δεσμεύσω ότι θα τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι τεράστια. Διότι είναι σε δύο πεδία. Δυστυχώς πολλοί τα μπλέκουν, όμως καλό είναι να την κάνουμε. Και κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα και τις παρεμβάσεις στο μέτρο του εφικτού που μπορούσαμε να διαβάσουμε. Είναι σοβαστά όλα αυτά, γιατί όλοι τα συζητάμε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές προκαταλήψεις. Ναι, να απαντήσω στο φίλο τον Περικλείο ότι δεν είναι στατιστικό εδώ. Μου λέει πόση γύφτη είναι σε ποσοστό παραβατική και πόση το γενικό γηγενή πληθυσμό. Μα λέμε, ισχύει. Γιατί όποιος ζει σε τέτοιες συνθήκες προφανώς δεν είναι παραβατικός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ζωής και επιβίωσης. Κακός. Δεν λέμε καλός. Έτσι, ούτε πρέπει να γίνει ανοιχτό. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να βγουν από αυτό το φαύλο κύκλο. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό με την αστυνομία και το πώς αντιμετωπίζει τους εγκληματίες και τους παραβάτες. Δηλαδή, αν πήγαιναν σε ένα ελληνικό χωριό το οποίο έχει ναρκωτικά και όπλα και άρχισαν να θερίζουν γύρω-γύρω, θα λέγαμε ναι, αλλά είχαν ναρκωτικά και όπλα. Δεν θα λέγαμε γιατί τους σκοτώσανε να τους πηγαίνανε στη δικαιοσύνη.